Οι Σπαρτιάτε, για να αναγκάσουν του Θηβαίου να δεχτούν του όρου τη Ανταλκίδιας Ειρήνη, εξεστράτευσαν εναντίον του. Στη μάχη όμω που έγινε στα Λεύτρα, 371 π.Χ. νικήθηκαν. Σπαρτιάτε και Θηβαίοι συγκρούστηκαν ξανά στη Μαντίνια, 362 π.Χ., από όπου καμιά δύναμη δεν βγήκε ουσιαστικά νικήτρια. Πρώτη ερώτηση. Τι γνωρίζετε για το συνέδριο στη Σπάρτη το 371 π.Χ. Το 371 π.Χ. έγινε στη Σπάρτη συνέδριο, στο οποίο πήραν μέρο αντιπρόσωποι από πολλέ ελληνικέ πόλει. Το θέμα που του απασχολούσε ήταν η ειρήνη που είχαν υπογράψει οι Σπαρτιάτε με του Πέρσε. Με βάση του όρου τη συμφωνία αυτή, οι συμμαχίε έπρεπε να διαλυθούν. Στο συνέδριο, ο Θηβαίο επαμεινώντα ζήτησε να υπογράψει ω αρχηγό όλων των βιωτών. Αυτό δεν το δέχτηκαν οι άλλοι αντιπρόσωποι και η συνάντηση έληξε χωρί αποτέλεσμα. Δεύτερη ερώτηση. Που πολέμησαν οι Σπαρτιάτε με του Θηδαίου. Οι Σπαρτιάτε, για να αναγκάσουν του Θηδαίου να αφήσουν τι πόλει τη περιοχή του ελεύθερε, έστειλαν στρατό εναντίον του, με αρχηγό τον Κλεόμβροτο. Οι Θηβαίοι αποφάσισαν να πολεμήσουν. Σπαρτιάτε και Θηβαίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι στα λεύκτρα τη Βιωτία, 371 π.Χ. Τρίτη ερώτηση. Τι ήταν η λοξή φάλαγγα. Μέχρι τότε οι στρατοί μάχονταν ο ένα απέναντι στον άλλο σε όλο το μήκο τη γραμμή του. Στα Λεύκτρα όμω ο αρχηγό των Θηβαίων επαμινώντα επιτέθηκε με τη λοξή φάλαγγα, με την πλευρά δηλαδή εκείνη τη παράταξή του την οποία είχε ενισχύσει περισσότερο. Κατάφερε έτσι να διασπάσει την παράταξη των Σπαρτιατών και να νικήσει. Το κατόρθωμα των Θηβαίων ήταν σημαντικό. Δεν είχαν μόνο νικήσει τον πιο δυνατό στρατό τη Ελλάδα, αλλά είχαν αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο πολεμούσαν οι στρατοί. Τέταρτη ερώτηση. Ποια τα αποτελέσματα τη μάχη των Λεύκτρων. Η Θήβα, με ηγέτε των Επαμινώντα και τον Πελοπίδα, άπλωσε την κυριαρχία τη από τη Μεσσηνία ω τη Μακεδονία. Πολλέ πόλει ανησύχησαν από την προσπάθεια τη Θήβα να κυριαρχήσει σε όλη την Ελλάδα. Η κατάσταση όμω άλλαξε γρήγορα. Ο Πελοπίδα σκοτώθηκε στη Θεσσαλία και λίγο αργότερα ο Επαμινώντα, στη μάχη τη Μαντίνια, 362 π.Χ. Μετά τη μάχη αυτή, καμία πόλη στη Νότια Ελλάδα δεν ήταν πλέον ισχυρή. Όλε είχαν χάσει πολλέ δυνάμει, πολεμώντα η μία εναντίον τη άλλη.